Δελτίο τύπου με το οποίο ενημερώνει για την ολοκλήρωση των τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών στον Πρίνο, εξέδωσε η Energean Oil & Gas, σημειώνοντας πως υπήρξαν αντικσότητες και αδικαιολόγητες αντιδράσεις, αλλά και πολύτιμα ευρήματα. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, τις οποίες βιώνει η επιχειρηματική δραστηριότητα από την τραπεζική αργία, η Energean Oil & Gas ολοκλήρωσε τις σεισμικές έρευνες τριών διαστάσεων στη λεκάνη του Πρίνου, οι οποίες ήταν οι πρώτες που διενεργήθηκαν στο Αιγαίο από το 1997 και οι οποίες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού μας προγράμματος 2013-2020, όπως αυτό έχει εγκριθεί από το ελληνικό δημόσιο, αναφέρει η εταιρεία στο δελτίο τύπου που εξέδωσε. Στη συνέχεια, αναφέρεται στην αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και ευχαριστεί τους φορείς που ενίσχυσαν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Παράλληλα, όμως, η Energean Oil & Gas κάνει ειδική μνήμα και στα εμπόδια που συνάντησε από την ΕΛΠΕ ΑΕ, η οποία με την παρέμβασή της οδήγησε σε ελλειπή καταγραφή των δεδομένων. Συγκεκριμένα, το δελτίο τύπου αναφέρει: πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι λόγω της αντίδρασης της ΕΛΠΕ ΑΕ, η οποία αρνήθηκε την οποιαδήποτε έρευνα στις όμορες περιοχές του Θρακικού Πελάγους, αντίθετα προς τη διεθνή πρακτική και παρά τη σύμφωνη γνώμη της ΚΑΛΦΡΑΚ, η οποία κατέχει το 75% των περιοχών οι οποίες παραμένουν ανενεργές επί 30 έτη, δεν ολοκληρώθηκε η έρευνα όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, με αποτέλεσμα την ελλειπή καταγραφή των δεδομένων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Δημήτρης Γόντικας μας μίλησε για το περιεχόμενο των ερευνών, αλλά και τα επόμενα βήματα της Energean Oil & Gas στην προσπάθεια άμεσης αξιοποίησης. Ολοκληρώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε οι σεισμικές έρευνες. Μπορώ να πω με αρκετά μεγάλη επιτυχία στον αρχικό σχεδιασμό. Δεν ήταν ένα εύκολο εγχείρημα, το λέω αυτό επί τη βάση των απαιτουμένων αναγκών και περιορισμών που υπήρχαν. Καθώς επίσης, φαίνεται επίσης από το δελτίο τύπου ότι αναφερθήκαμε και σε κάποιες αντιδράσεις άλλων εταιριών, των ΕΛΠΕ συγκεκριμένα, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δεν ήταν δικαιολογημένες. Αυτό που έχει σημασία για μας είναι ότι με τα σεισμικά τώρα και με την διαδικασία μελέτης και αποκρυπτογράφησης τους θα είμαστε σε θέση να αποκωδικοποιήσουμε πολύ καλύτερα τα κοιτάσματα της περιοχής του Πρίνου και έτσι να γνωρίζουμε καλύτερα και τους πιθανούς νέους στόχους αλλά και το μέλλον των υφισταμένων κοιτασμάτων, ούτως ώστε να κατευθύνουμε πιο καλά τις διοτρήσεις μας. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα δώσει την επιβεβαίωση που θέλαμε εμείς για την επιμήκυνση των κοιτασμάτων του Πρίνου και κατά συνέπεια της εταιρείας και εργαζομένων της. Εμείς θα περιμένουμε τα τελικά συμπεράσματα, θα έχουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα περίπου σε 2 μήνες, μετά θα περιμένουμε και την τελική αποκρυπτογράφηση και την τελική αναφορά, η οποία αργεί, είναι αρκετούς μήνες αργότερα, ούτως ώστε να ξέρουμε το πλήρες πλέον προφίλ της περιοχής σε επίπεδο ρηκτού πλούτου. Σε επίπεδο υδρογόνου ανθράκων, δεν ήταν μια εύκολη εξίσωση να λυθεί, με την έννοια ότι υπήρχαν πολλοί παράγοντες που έπρεπε να ληφθούν υπόψη, και αν θέλετε περιβαλλοντολογική και γεωπολιτική. Και αυτό όλο κατέστη δυνατόν με τη συνεργασία πολλών φορέων του δημοσίου και του κράτους, ξεκινώντας από την ΕΧΑΕΦ, την Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης, σίγουρα του Λιμενικού Σώματος αλλά και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Και πολλών άλλων φορέων στους τοπικούς αλληλείς, τοπικούς συλλόγους που μας έδωσαν την ευκαιρία και τη δυνατότητα να εκτελέσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους πλώνες. Οφείλουμε ακόμα να πούμε ότι ήταν άψογος επαγγελματισμός της εταιρείας και των σκαφών που επελέγησαν για την συλλογή των δεδομένων, την οποία καταδοχώσαμε να δούμε και από κοντά σε επίσκεψη που είχαμε πριν 2 εβδομάδες επί τόπου. Εν κατακλείδη θεωρώ ότι ήταν μια πολύ θετική προσπάθεια. Και ελπίζω να μας ανοίξει τους δρόμους, τους οποίους ελπίζαμε ότι θα μας ανοίξει με τον αρχικό σχεδιασμό.